Έχω μόνο ένα λεπτό, 43 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, δεν προλάβω από τίποτα. Το 2006, επί Υπουργείας Καγλαμάνη, ξέρετε πολύ καλά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ρίκου Δινάν έγινε 7 μελές από 10 μελές σύν τον πρόεδρό του, που ήταν ο πρόεδρος του Ρίκου του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος εξ οφίτσιο ήταν και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ρίκου Δινάν. Τρία μέλη διορίζονταν από τον Ρίκου Δινάν και τρία από τον αρμόδιο υπουργό. Εδώ υπάρχει το εξής εκπληκτικό. Μετά το 6, όταν έλαβε ο κ. Λομπέρδος Υπουργός Υγείας, αποσύρει τα τρία μέλη που εκπροσωπούν το ελληνικό δημόσιο, από τα οποία ο ένας αντιπρόεδρος ήταν ο αποκλειστικά αρμόδιος για τα οικονομικά του Ρίκου Δινάν. Γιατί έγινε η απόσυρση των τριών συμβούλων του Ελληνικού Δημοσίου και του Υπουργείου Υγείας από το Ειδικό Συμβούλιο του Ρίκου Δινάν, δεν ξέρω. Θα μας το απαντήσει κάποιος. Πάντως έχει σημασία ότι ο κ. Λομπέρδος, αποσύροντας τα τρία μέλη του Υπουργείου Υγείας, διόρισε ως σύμβολο του Ρίκου Δινάν ποιον, τον δικό του προσωπικό σύμβολο, τον κ. Λιαρόπουλο, ο οποίος μάλιστα λέει ο Μαρτίνης και μάλιστα προτείνει και δημοσιεύματα να τα δούμε. Διέσπηρε ον σύμβολο του Ρίκου Δινάν, διέσπηρε δημοσιεύματα τα οποία απαξίωναν, εκφτέλιζαν τελείως ως επιχείρηση και ως περιουσιακό σύνολο του Ρίκου Δινάν για να καταλήξουμε εκεί που καταλήξαμε. Πρέπει να βρούμε τα δημοσιεύματα αυτά για να δούμε. Εάν πράγματι έκανε αυτό το πράγμα ο Λιαρόπουλος, που ήταν σύμβολο και του Λομβέρδου και του Ρίκου Δινάν, πλέον ως σύμβολο που πρέπει να υποστηρίζει τα συμφέροντα του Ρίκου Δινάν και τα υπομείωνε και τα απαξίωνε, υπάρχουν ευθύνες, δεν υπάρχει απιστία. Κύριε Πρόεδρε, δεν προλαβαίνω να πω την θητεία Λομβέρδου, ούτε την θητεία Γεωργιάδη, αλλά μπορώ να πω όμως δύο πράγματα για το μνημόνιο. Το οποίο θεωρώ ότι αυτό το μνημόνιο. Να ολοκληρώσετε με αυτό και θα. Το μνημόνιο, κύριε Πρόεδρε, το οποίο υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Ρίκου Δινάν και του κύριου Σάλα, της Τράπεζας Περιός, ήταν το μνημόνιο διάσωσης του Ρίκου Δινάν. Ακούστε να δείτε. Σας μιλώ και ως βουλευτής. Ελάτε, συγγνώμη τώρα, πόσο χρόνο θέλετε. Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Δύο-τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Παραπλήπω και τη θητεία Λομβέρδου και τη θητεία Γεωργιάδη, θα τα δώσω σε υπόμνη να το δείτε. Θεωρώ ότι το έγγραφο του μνημονίου που υπάρχει στην ποινική δικογραφία, θεωρώ ότι αυτό το έγγραφο πρέπει να διασπαρεί σε όλη την οικουμένη, σε όλους κρατικούς αξιωματούχους, υπαλλήλους, πρωθυπουργούς, υπουργούς, για να καταλάβουν τι σήμαινε η Ελλάδα ως χώρα, πώς οι κρατικοί αξιωματούχοι υπηρετούσαν το δημόσιο συμφέρον και τις δημόσιες κρίσεις. Τέτοια υποτακτικότητα, τέτοια αναξιοπρέπεια, τέτοια υποτέλεια απέναντι σε ένα τραπεζίτη δεν έχει όρια. Πραγματικά ντράπηκα διαβάζοντας το έγγραφο. Αυτό το μνημόνιο και δεν το λέω για να κάνω αντιπολίτευση. Αν ήταν και δικός σας υπουργός, θα έλεγα ακριβώς τα ίδια. Ένιωσα ντροπή και ισχύνη, κύριοι συνάδελφοι, από τη στάση ενός υπουργού, ο οποίος έστειλε έγγραφο στην διοίκηση του, αφού την παρέτησε στην επόμενη παρετημένη διοίκηση, έστειλε έγγραφο ο αρμόδιος υπουργός κ. Γεωργιάδη και τι έλεγε. Έλεγε το εξής καταπληκτικό και ακούστε το. Η επιθυμία του κ. Σάλα είναι να παραιτηθείτε. Ο αρμόδιος υπουργός που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στέλνει επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ρίκου Δινάν και λέει τι αξίως έχει ο τραπεζίτης που δεν έχει καμία οργανική σχέση με τον Ρίκου Δινάν. Τα λέει αυτά ο αρμόδιος υπουργός υγείας του ελληνικού κράτους που θέλει να υποστηρίζει το δημόσιο συμφέρον και τα ελληνικό συμφέρον γενικότερα. Επίσης, ο Γεωργιάδης δεν είχε κανένα δικαίωμα από τον ιδρυτικό νόμο και από τη θέση του υπουργού να ζητήσει την παρέτηση, να παρεμβεί στα διοικητικά του Ρίκου Δινάν και να αξιώσει την παρέτηση. Το έκανε παρά το ότι δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Και μάλιστα, ακούστε να δείτε, στη σελίδα 14 του μνημονίου, λέει ο κ. Γεωργιάδης, η αγορά του δανείου του Ρίκου Δινάν από τον Σάλα επιτεύχθη με συντονισμένες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης. Ερωτάω, αυτός είναι ο ρόλος ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου και ενός αρμόδιου υπουργού να λέει τι κάνει ο Σάλας και αν εξυπηρετείται τα σφαίρα του Σάλα και να ανακοινώνει στο Ρίκου Δινάν τι συμφέρει στον Τράπεζα της Πυριός και στον Τράπεζα και στο Σάλα. Αυτά αποτυπώνονται στο μνημόνιο που υπάρχει στην ποινική δικογραφία που υπογράφεται 38 από τον αρμόδιο υπουργό υγείας του τότε εκπρόσωπο του ελληνικού κράτους, από τον κύριο Σάλα και από την διορισμένη διοίκηση από τον Γεωργιάδη. Για τους οποίους ζητάω τώρα, κύριε Πρόεδρε, αμέσως να ανοίξουν οι λογαριασμοί όλων των μελών της διοίκησης που υπέγραψε το μνημόνιο. Όλων των μελών της διοίκησης. Τώρα δημόσια το ζητάω. Και καταχωρήστε παρακαλώ στα πρακτικά και διατάξτε τον εισαγγελέα κ. Ελευθεριάνο να ανοίξει αμέσως τους λογαριασμούς όλων. Ξέρετε γιατί. Δύο από αυτούς, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος Πενιθυματάκης, ανυψός του κ. Οικογένειας Μητσοτάκη, δεν ξέρω ο κ. Κεφαλαίος, τον ξέρω καλύτερα. Και ο κ. Νίκας, την επομένη του πληστηριασμού. Πρόεδρος, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κριτικός. Μπορεί να τον ξέρετε. Μπορεί και ο κ. Παλαμονέξο να τον ξέρει. Ο κ. Πενιθυματάκης και ο κ. Νίκας, την επομένη του πληστηριασμού που εκπροσωπούσαν τον Ρίκο Δινάν, την επομένη ακριβώς. Μεταπίδεσαν στην Ημιθέα. Δεν θα ανακαλέσετε για το που είπε, τον ξέρω έτσι. Μπορεί, το ανακαλώ. Την επομένη του πληστηριασμού, κύριε Πρόεδρε, μεταπίδησαν στην Ημιθέα
η οποία ήταν αντίδικο στο Ρίκο Δινάν και πληστηρίζει τα συμφέροντα του Ρίκο Δινάν. Οι κύριοι αυτοί υποστήριζαν τα συμφέροντα του Ρίκο Δινάν και του ελληνικού δημοσίου. Εντάξει, κύριε Λάπα. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είναι μια φράση που πρέπει να καταγωγεί στα πρακτικά. Και τελειώνει ο κύριο Υπουργό Υγεία, αρμόδιο, στο μνημόνιο. Σκοπό του μνημονίου. Εδώ είναι, μιλάμε τώρα ότι αυτό το υπογράφει η αρμόδια διοίκηση του Ρίκο Δινάν. Σκοπό του μνημονίου που υπογράφουμε είναι η λήψη μέτρων αναγκαστική εκτέλεση και ο πληστηριασμό τη περιουσία του Ρίκο Δινάν. Και παρακάτω, κύριο Γεωργιάδης τώρα, το Υπουργείο Υγείας και το ΔΟΣΟΥ, το ΔΙΝΑΝ, κρίνουν ότι η επιλογή του πληστηριασμού είναι ενδεδειγμένη και νομικά ορθή ενέργεια και οικονομικά πρόσφορη λύση. Όσοι είναι νομικοί θα καταλάβουν τι σημαίνει αυτό. Το ρωτάει και ο Ελευθεριάνος. Θα τα ξανασυζητήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Κύριε Πρόεδρε. Μία φράση μόνο. Το νοσοκομείο δεσμεύτηκε στο μνημόνιο ότι παραιτείται από όλα τα ένδυκα μέσα, δεν θα ασκήσει ανακοπές, δεν θα κάνει μηνύσεις. Παραιτείται από όλα τα ένδυκα μέσα. Αυτό δεν είναι τόσο. Τα προηγούμενα είναι. Θεωρώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι ο πληστηριασμός ήταν μια μεθόδευση τριών υπουργών. Και θα έλεγα επισήμως του Υπουργείου Υγείας. Μπορεί να είναι σκληρό αυτό που λέω. Ήταν μεθοδευμένο από την αρχή όλες οι πράξεις και οι παραλήψεις των τριών υπουργών υγείας. Έναν, δύο, τρία, μέχρι τον πληστηριασμό ήταν μεθοδεμένοι. Μεθοδεμένη ήταν η παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Ρίκο Δινάν, που ήταν εκλεγμένο. Να μπει διορισμένο με γνωστά πρόσωπα. Συγγνώμη, κύριε Λάπα, να τα επίδραση στην Ελλάδα. Να τα σταματήσουμε εδώ πέρα. Το διορισμό των συμβούλων του Λιαρόπουλου, σύμβουλο του ενός υπουργού, και ο Χαραμής, σύμβουλο του Λουβέρδου, ο οποίο έπαιρνε 30.000 το μήνα, που θα κάνει τίποτα. Και μετά έρχομαι ο τρίτο υπουργό, ο οποίο πλέον, αφού έκανε ό,τι έκανε, δώσαμε και το σήμα, δώσαμε και την άδεια λειτουργία στο ίδιο τίμημα. Ήρθαμε και πετάμε και μία διάταξη για την ασυλία, όπου νιώθαν όλα τα διοικητικά συμβούλια εθνικά υπερήφανοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Συγκρατούμε και την.